Όπως θα είδατε ήδη από την ανακοίνωση που βγάλαμε στα μέσα, καλούμε όσες ενορίες θέλουν να συμμετάσχουν φέτος μέχρι την άλλη Τετάρτη να το δηλώσουν. Και γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Συνήθως δεν γίνονται δηλώσεις. Δεν γίνονται δηλώσεις διότι περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Μάλιστα το έθιμο επέτασε εντός εισαγωγικών. Άτυπο έθιμο είναι αυτό μεταξύ των ενοριών, μεταξύ των πληρωμάτων. Πολλές φορές τα παιδιά να κάνουν έκπληξη, δηλαδή να μην έχουν πει τίποτα και να κάνουν την τελευταία στιγμή πανηγυρική είσοδο στο διαγωνισμό. Δεδομένης της ελαχίστης συμμετοχής πλέον που υπάρχει, δηλαδή πέρυσι είχαμε μόνο τρία, δώσαμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο, θα πρέπει να ξέρουμε, σκοπεύουν να έρθουν φέτος ενορίες ή δεν σκοπεύουν. Και όπως λέω και στην ανακοίνωση, από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα γίνει ή όχι ο διαγωνισμός. Εάν είναι τρεις, είναι οριακό. Ας πούμε ότι συνεχίζεται έστω και αγκομαχώντας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το έθιμο ελπίζοντας σε καλύτερες μέρες. Αλλά αν είναι δύο, έχω την αίσθηση ότι δεν θα πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει διαγωνισμός μεταξύ δύο. Έχω κάτι, το συζητήσαμε και με το Συμβούλιο τις περασμένες μέρες. Πιθανότατα και σήμερα θα αποστείλουμε ένα αίτημα προς την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διότι τα τελευταία 2-3 χρόνια τα παιδιά του Λυκείου, αν δεν απατώμε, κάνουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς πρωινές και μεσημεριανές ώρες περιήγηση βαπορά και χειροποίητα, τα ξύλινα, μικρά, χαριτωμένα, ακριβώς προκειμένου να συνεχιστεί το έθιμο. Θα κάνουμε λοιπόν, θα υποβάλουμε ένα αίτημα προκειμένου αυτά όσα φτιαχτούν, 5-10 όσα είναι, όπως είναι, δεν χρειάζονται πάνω πολυτέλειες και πλουμιστά στολίδια, να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, να έρθουν να συμμετάσχουν. Επελπιστώντας ότι θα γίνει δεκτό, διότι αν έρθουν και οι κατασκευές αυτές των παιδιών, ο διαγωνισμός εννοείται ότι θα γίνει και θα αποκτήσει και ζωηρότερο ενδιαφέρον, νομίζω. Θα είναι κάτι διαφορετικό από άλλες χρονιές.